Η μεσοσταθμική αύξηση ασφαλίστρων το 2022 στον κλάδο του αυτοκινήτου ήταν κατά 7% μεγαλύτερη, καθώς ήταν η πρώτη μετά το 2010, όταν ξεκίνησε ένα πτωτικό γαϊτανάκι τιμών. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονταν κυρίως στην αύξηση των ζημιών αυτοκινήτου, στην αύξηση του κόστους επισκευών λόγω πληθωριστικών πιέσεων και ανατιμήσεων ανταλλακτικών, αλλά και στη λαθασμένη πολιτική τιμολόγησης πολλών ασφαλιστικών κατά τη διετία 2020-2021. Μετά την έναρξη του Δεκεμβρίου του 2022, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πρώτος γύρος αυξήσεων ασφαλίστρων, με στόχο να μπορέσει η ασφαλιστική αγορά να ακολουθήσει τις πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν. Για το 2023, οι περισσότερες εταιρείες τονίζουν πως εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει και μείνουν σταθερές οι τιμές των ανταλλακτικών, τότε δεν θα κάνουν νέες αυξήσεις ασφαλίστρων. Στην περίπτωση όμως που ο πληθωρισμός μείνει στα παρόντα επίπεδα, περίπου στο 9-10%, αρκετές ασφαλιστικές θα κάνουν μετά το πρώτο τρίμηνο του 2023 νέες αυξήσεις, περίπου στο 5%. Ο κλάδος των ασφαλιών τα τελευταία 10 χρόνια, αν πάρετε ένα ασφαλιστήριό σας πριν 10 χρόνια και το δείτε πόσο πληρώνατε με πόσο πληρώνετε σήμερα. Αν μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο, παιδιά. Ναι, κύριε Πεπεριά, συγγνώμη. Συνεχίστε. Ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Τα ασφάλιστρα από το 2009-10 μέχρι σήμερα έχουν μια τεράστια πτώση γύρω στο 40%. Οι εταιρείες τα δύο προηγούμενα 3 χρόνια με τον κορονοϊό, επειδή τα αυτοκίνητα δεν περπατούσαν, οπότε είχαμε μειωμένο αριθμό ατυχημάτων, μπορέσαν και κάνανε, ας το πούμε, κάποιες μειώσεις, κάποιες εκπτώσεις, αλλά βλέπουμε φέτος ειδικά, μιλάμε για μια έκρηξη ατυχημάτων, δηλαδή εγώ που είμαι 30 χρόνια στον χώρο. Δηλαδή αυτό που ζούμε φέτος είναι πραγματικά τραγικό. Καθημερινά δεν υπάρχει μέρα να έχουμε 2-3 ατυχήματα. Ναι, και μέσα στην Καβάλα και έξω από την Καβάλα και παντού. Δεν ξέρω ο κόσμος τι έχει πάθει, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν η συχνότητα των ατυχημάτων είναι στο 3-4% και ξαφνικά εκτινάσεται στο 6-7%, εννοείται ότι οι εταιρείες αυτές όλες πληρώνουν ασφαλίστρα περισσότερα. Όπως επίσης έχουν ανεβεί και τα ανταλλακτικά, το κόστος ανταλλακτικών. Δηλαδή το μέσο κόστος επισκευής ενός αυτοκινήτου, αν ήταν πριν 2 χρόνια στα 1.000 ευρώ, έχει πάει στα 1.500. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι εταιρείες, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το λωρημαγδό των ατυχημάτων, για να είναι υγιείς και για να μην κλείσουν οι εταιρείες, αναγκαστικά πρέπει να κάνουν κάποιες μικρές αυξήσεις. Και δεν είναι τεράστιες, έτσι είναι. Και όχι όλες οι εταιρείες, προσέξτε. Κάποιες κάναν. Κάποιες άλλες δεν έχουν κάνει καθόλου ακόμα. Και αυτές που κάναν, μην φαντάζεστε, είναι αυξήσεις στο εξάμηνο 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, τον μέγιστο δηλαδή 5 ευρώ στο εξάμηνο. Δεν είναι δηλαδή κάτι τρομακτικό. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι που επιβαρύνει τους συμπολίτες μας, αλλά θα μου πείτε τώρα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το παράλληλο, έτσι έρχεται και σκάζει ο άλλος οικονομικά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε τίποτα.